χειμερινός με βροχές και συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα παραμείνει ο ίδιος και τα επόμενα 24 ώρες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με πρωτοβρόχια και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ξαφνική μπόρα που έπληξε το μεσημέρι την Αττική είχε αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους. Κλειστή παρέμεινε για αρκετή ώρα η υπόγεια διάβαση στην Καλλιρόης. Από την έντονη βροχόπτωση προκλήθηκε συσσόρευση υδάτων στη δεξιά λωρίδα στην Κατεχάκη, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, με αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Η μεσημεριανή νεροποντή έπληξε και τις περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Μεσογείων. Μία 47χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι από μάρμαρο που αποκολλήθηκε εξαιτίας της βροχής και έπεσε από κτίριο στην οδό Πανεπιστημίου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν και αύριο Πέμπτη στην κεντρική και βόρεια χώρα. Την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί μεν πρόσκαιρα, αλλά από τις απογευματινές ώρες μια νέα σημαντική διαταραχή θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας από τα βόρεια, δίνοντας πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα βροχές και καταιγίδες και μάλιστα κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν νοτιότερα και έτσι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μάλιστα κατά τόπους τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια αλλά και ένταση. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα πέσει σταδιακά από βορρά προς νότο. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυριακή. Στα μηνύματά τους, στα διαφημιστικά τους μηνύματα, οι τράπεζες διαφημίζουν φθηνά δάνεια και προσφορές προς τους καταναλωτές. Δεν είναι όμως έτσι. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι τα επιχειρηματικά και τα καταναλωτικά δάνεια που χορηγούν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα είναι τα ακριβότερα στην Ένωση, ενώ τα στεγαστικά βρίσκονται στη δεύτερη θέση της λίστας. Με το ακριβότερο κόστος σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να δανείζονται οι Έλληνες σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ ξεκινάς με κάποιο προϋπολογισμό ότι θα πάρεις κάποιο δάνειο για να κάνεις κάποια αγορά, κάποια επένδυση, κάποιο σπίτι, κάτι οτιδήποτε. Και φτάνει από κάποιο ποσό που έχεις υπολογίσει από τον προϋπολογισμό σου, τον ήδη πεπιεσμένο προϋπολογισμό, να πληρώσεις κάποια χρήματα παραπάνω που στο τέλος φαίνονται. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης που αφορά στα επιτόκια δανεισμού σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο μέσο επιτόκιο δανεισμού στις νέες επιχειρήσεις, 5,96%. Ακολουθούν Πορτογαλία και Γερμανία με 5 και 4,51% αντίστοιχα. Αυτοί που έχουν δάνεια έχουν πρόβλημα. Κροτιά που επιβαρύνει την τσέπη του Έλληνα υπάρχει και στα καταναλωτικά δάνεια με μέσο επιτόκιο 13,96%, όταν οι Ιρλανδοί δανείζονται με 13,02% και οι Ισπανοί με 12,56%. Η πορεία των επιτοκίων ακολουθεί μια κυκλικότητα. Είχαμε μια πτωτική τάση, μετά μια περίοδο σταθερότητας και τώρα έχουμε μια ελαφρά ανωδική. Οι αναλυτές λένε ότι αυτό θα διαρκέσει περίπου 2 με 3 χρόνια. Δεύτερα σε ακρίβεια είναι τα επιτόκια στεγαστικής πίστης, που βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 4,25%, με πρώτη τη Γερμανία με 4,56% και τρίτη την Αυστρία με 4,24%. Θα πρέπει πριν αποφασίσουν να κάνουν μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς. Σε δεύτερη φάση να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τους όρους κάθε σύμβασης και να μην στέκονται σε ευκαιριακές προτάσεις και προσφορές, αλλά να βλέπουν τη συνολική επιβάρυνση που θα έχουν από το στεγαστικό τους δάνειο. Ωστόσο, στις καταθέσεις, το μέσο επιτόκιο των ελληνικών τραπεζών για ένα χρόνο είναι στο 2,36, με μόνο την Ολλανδία να βρίσκεται πρώτη με 2,44%. Υπενθυμίζεται ότι μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες προχώρησαν ήδη σε αύξηση των δικών τους επιτοκίων. Άρχισε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο κακουργημάτων η δίκη του Αντώνη Ανδρουτσόπουλου, γνωστού με το ψευδώνυμο Περίανδρος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, τον Ιούνιο του 1998. Το θύμα του και ένας ακόμα μάρτυρας που είχε δεχθεί τότε επίθεση αναγνώρισαν τον Ανδρουτσόπουλο ως έναν από τους δράστες. 8 χρόνια πέρασαν από τον άγριο ξυλοδαρμό των τριών φοιτητών σε καφετέρια έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο Αντώνης Ανδρουτσόπουλος, γνωστός ως Περίανδρος, κάθισε στο εδόλιο αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μας χτύπησαν με ξύλα, με βία. Εγώ πραγματικά μετά το πρώτο χτύπημα έχω ούτως ή άλλως πολύ λίγες αναμνήσεις. Από ό,τι
λένε οι γιατροί, κατέφθασαν και μέσα στο δικαστήριο κλπ. Σε κάθε περίπτωση διέφυγε το θάνατο μάλλον της εκθαύματος. Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν τα θύματα και μάρτυρες κατηγορίας. Οι δύο από τους φοιτητές υποστήριξαν ότι αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Περίανδρου τον έναν από τους δράστες της επίθεσης. 8 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση 10 περίπου μελών της Χρυσής Αυγής εναντίον του Κουσουρή και άλλων δύο φοιτητών, δεν έχει συλληφθεί κανένας από τους δράστες χρυσαυγίτες. Σήμερα δικάζεται ο μοναδικός που επέλεξε να παραδοθεί πέρυσι. Τον Ιούνιο του 1998 τα θύματα συμπαραστέκονταν σε συλληφθέντες διαδηλωτές έξω από τα δικαστήρια. Ο 40χρονος σήμερα Περίανδρος μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης Χρυσή Αυγή φέρεται να επιτέθηκε με ξύλινα ρόπαλα κατά των τριών φοιτητών. Τότε είχε καταφέρει να διαφύγει της σύλληψης αλλά παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία έπειτα από 7 χρόνια φυγοδικίας. Νέο ατύχημα έπληξε σήμερα την πολεμική αεροπορία. Βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Α7 Corsair εγκαταλείφθηκε με επιτυχία από τον πιλότο του, ο οποίος χρησιμοποίησε το σύστημα εκτείναξης και το αλεξίπτωτό του όταν διαπίστωσε μηχανική βλάβη στο πηδάλιο. Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, κατά τη φάση της απογείωσης του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο του Αράξου. Τη δυνατότητα να γνωρίζουν πότε θα περάσει από τη συγκεκριμένη στάση το επόμενο τρόλεϊ θα έχουν οι επιβάτες με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει τεθεί πιλωτικά σε ισχύ αρχικό στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Οι αποκαλούμενες έξυπνες στάσεις είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών. Ένα τρόλεϊ μεταφέρει τόσους επιβάτες όσους 50 γιοταχή, αλλά απαιτεί 6 φορές λιγότερο χώρο να κινηθεί από ό,τι ένα αυτοκίνητο και δεν μολύνει καθόλου το περιβάλλον. Οι επιβάτες του τρόλεϊ από σήμερα μπορούν να ενημερώνουν αξιόπιστα και έγκαιρα για την άφιξη του επόμενου οχήματος με τις έξυπνες στάσεις, που λειτουργούν στην Άνω Κυψέλη και την πλατεία Κλαθμόνος καταρχήν και από τον Οκτώβριο στην πλατεία Πλαστήρα, στο Σύνταγμα, στην Αγία Τριάδα και στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Πειραιά. Την Παρασκευή κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης και οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι δωρεάν όλο το 24ωρο. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι στάση ζωής. Είναι αλλαγή νοοτροπίας. Είναι αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. Από σήμερα λειτουργεί η νέα λεωφορειακή γραμμή 245 Πολυτεχνιούπολη Νέος Κόσμος που θα συνδέσει το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη με την Πολυτεχνιούπολη, την Πανεπιστημιούπολη και κεντρικά νοσοκομεία. Στο κέντρο της πόλης το αυτοκίνητο δυστυχώς εξακολουθεί να βασιλεύει. Και αυτό τη στιγμή που η μία στις 8 μετακινήσεις μέσα στην πόλη πραγματοποιούνται για να καλυφθεί μια απόσταση έως και 500 μέτρα. Οι Αθηναίοι δεν πτωούνται ούτε από το γεγονός ότι το 80% της συγχωρήπανσης στην πόλη προκαλείται από τα αυτοκίνητα. Στο μεταξύ διετάχθη προκαταρτική εξέταση για την υπόθεση των προσλήψεων στην ΕΘΕΛ. Στο θέμα των διορισμών της ΕΘΕΛ κρατήθηκαν με συνέπεια όλες οι θεσμικές διαδικασίες βάσει του νόμου περί ΑΣΕΠ. Οι θεσμοί στο Υπουργείο Μεταφορών λειτουργούν άψογα. Το ΑΣΕΠ έχει ήδη γνωμοδοτήσει ότι πρέπει να απομακρυνθούν από την εργασία τους 38 προσληφθέντες στην ΕΘΕΛ, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν προσκομίσει πλαστά δικαιολογητικά. Ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Η Κατερίνα Αναστασόπουλου είναι στο. Το αγοράζει η ελληνική εταιρεία, η αντιπροσωπεία, ο Μεσάζων, από την Τσεχία που είναι το εργοστάσιο παραγωγής, 3 ευρώ. Αυτό το μπουκαλάκι κάνει 3 ευρώ. Με υπογραφή 6 υπουργών, 3 του ΠΑΣΟΚ και 3 της Νέας Δημοκρατίας, που θα ακούσετε σε λίγο ποιοι είναι, το μπουκαλάκι αυτό πωλείται στα ελληνικά νοσοκομεία 520 ευρώ. Το ξαναλέω γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι πιστεύετε ότι ακούσατε λάθος. Αγοράζεται από το εργοστάσιο, από το Μεσάζοντα, 3 ευρώ και πωλείται 520.